τρίτο βίντεο με πυλώνα. Πάμε να δούμε. Πυλώνα και σφύρα στο κάτω μέρος. Πάμε από μια άλλη οπτική γωνία, πλέον πάνω από το βουναλάκι, να δούμε πως ξεστήνεται το καλούπι και πάει να τοποθετηθεί στον αγωνιστικό χώρο. Γυριστής πάντα ο Πάνος ο Κατσιφής, μας το έχει φέρει εδώ πέρα στο βουναλάκι το καλούπι. Ο πυλώνας είναι ήδη στα 15 μέτρα, άλλα 25 και 60 και είμαστε κομπλέ. Εκεί το επιτελείο βλέπω τόσο τον Πάνο τον Βαγενά, βλέπω και τον Μεταξά. Ο Μεταξάς, παιδιά, είναι αυτός που έχει την Ερμονάτσα. Σε αυτόν οφείλουμε το έργο, στον κύριο Μεταξά. Ενώ εδώ θα δούμε στον πυλώνα το καλούπι το τελευταίο, το τέταρτο, το οποίο τώρα βγάζουν τις δίζες για να απελευθερωθεί από την εντύχησή του στον πυλώνα, έτσι ώστε ο Πάνος ο Κατσιφής, αυτή εδώ η φάτσα που θα δείξει τώρα στην καμπίνα του, να το πάρει και να το φέρει στον αγωνιστικό χώρο. Πολλά παππούδια μαζευτήκαμε εδώ πέρα σήμερα. Η φωτογραφική μηχανή πάει και έρχεται. Όλοι βγάζουν να αποθανατήσουν τις στιγμές, αυτές τις μαγικές στιγμές, εδώ στην Αγία Σοφιά μας. Λοιπόν, το βιντεάκι αυτό θα το αφιερώσουμε στην Άξο και στο γιο του φίλου μου του Θοδωρή, του συμπολεμιστή. Πώς είναι το γιο, ρε? Αλέξανδρο. Στον Αλέξανδρο, στην Άξο. Ώρα να αλλάξουμε φακό, να πάμε να πάρουμε τομέα-τομέα και θύρα-θύρα από το βουναλάκι, το τρίτο βιντεάκι για σήμερα. Θα κάνω και ένα τέταρτο, αν και εφόσον έρθει ο Πρόεδρος. Παιδιά, ό,τι καλύτερο σημείο βρήκα, έτσι ώστε να τραβήξω τα δρόμενα του τομέα 3, στον 3 μπαίνουν οι κερκίδες, είμαι στον νότο, όχι στο βουναλάκι, σε ένα σημείο όμως όπισθεν της σκεπαστής, το οποίο μου δίνει μία πρόσβαση, αυτή την ελάχιστη πρόσβαση, έτσι ώστε να αποθανατήσω τις μαγικές στιγμές τοποθέτησης τμήματος κερκιδών στο κάτω διάζωμα του τομέα 3, δηλαδή της παλιάς 1-2. Πάμε να τα απολαύσουμε μαζί. Η ώρα είναι 1:30, σε αναμονή του Προέδρου, αν και εφόσον αυτός έρθει. Ένα παγαλάκι βλέπω εδώ πέρα,
τι μπορεί να κάνει, δεν ξέρω. Ο Γερανός ο Πασχάλης κρατάει με τις αλυσίδες το δείγμα της κερκίδας. Παιδιά, τώρα αυτό το ροδάκι, η ροδέλα που έχει πάνω το παπαγαλάκι, δεν μπορώ να ξέρω τι είναι, όπως ξέρει μας γράψει σε μήνυμα, τι μπορεί να είναι. Δεν μπορώ να κάνω κάποιες εικασίες, το τι είναι. Αυτό το τυλιγμένο σε ρολό. Βλέπουμε τον τοπογράφο, ζυγίζει κατά μαρτυρή. Ευχαριστώ παιδιά, να είστε καλά. Βανάκια της Ερμονάσα Πάμπολα εδώ μέσα. Πού το πάει το σύστημα αυτό? Τι μπορεί να είναι αυτό το σύστημα, ρε Θεοδωρά? Δεν το βλέπω. Αποκλείεται να μην το βλέπεις. Το βλέπω, το πράσινο. Αλλά δεν ξέρω τι είναι. Α, δεν ξέρεις. Το, το λάθος χρώμα είναι κατά. Είναι λάθος χρώμα, τελείως. Το χρώμα της ελπίδας. Πού σε Πασόκ! Έλα, ελπίδα μας! Έλα, Φόφη! Φτιάξε μας την Ελλάδα! Ούτε στο λίγο τα δεδομένα που χρειάζεται αυτό. Το δανειάζει κάτω μάλλον, στον αγωνιστικό χώρο. Αυτή η κερκίδα έχει κατσικωθεί εκεί πέρα, δεν έχει ξελικωθεί. Δεν ξέρω το λόγο. Σε λίγο θα πιο σπουδαία όταν ξελικωθεί. Πάνω τελευταίο, έπεσε. Ποιο? Τελευταία κερκιδοφόρη πάνω. Ναι, 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 ναι. Εδώ παιδιά βλέπουμε τις κολόνες του 12, του 9, καθώς με τις δίζες, βιδώνουν τις δίζες, τις πελεκάνε εκεί πέρα, και εδώ μία τσέρκο κολόνα υποβασταζόμενη από το κερανό τον Θεωμάτο Μαύρο, έτσι μπαίνει στην αναμονή. Σιγά σιγά το, είναι 4-5 παλικάρια του Κότσιρα, σιγά σιγά την τοποθετούν εκεί που πρέπει, να σηκώσω λίγο το φακό. Εδώ οι κοτσιρέοι βάζουν αυτήν την σέρκο-κολόνα. Εδώ και είμαι ο όρος. Γεια σου φίλε μου. Εδώ βάλαμε το καλούπι σε αυτήν την κολόνα. Τέλεια, και συνεχίζω παιδιά να κάνω την αποφώνηση από πάνω, από τη θύρα 21, εκεί όπου τώρα ίσιαξε το χώμα, ήρθε πρόσωπο με το δόντι του κάτω υπογείου. Θα δούμε παιδιά μαζί αυτό που σας έλεγα τόσο καιρό, ότι θα παζωθεί ο άπλιος χώρος, ο έξωθεν από τον κεντρικό γήπεδό μας, με τόνους χώματος, το οποίο θα έρθει ίσα με το δόντι του πρώτου υπογείου στη θύρα 21. Μια μικρή τώρα ένας μικρός μάλλον όδος δοντήρας ισιάζει το χώμα, ενώ η κούφτα προς τον νότο της 21 μαζεύει συνεχώς χώμα και το ρίχνει όπου δεν έχει πέσει. Και δηλαδή να σωρευτεί πολύ χώμα, να έρθει μετά το εργαλείο αυτό εδώ, ο δοστοτήρας, να το ισιάξει.
καθώς πάνω, παιδιά, εδώ, Μαστόρια, καλουπατζίδες, καλουπώνουνε. Τι το κοστέψεις, ναι. Μπράβο, Θόδωρα. Ετοιμάζεται, παιδιά. Καλοκαίρι του 20 μπαίνουμε μέσα. Ομάδα θα κάνουμε δυνατή το 19-20. Αυτό το καλοκαίρι θα γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις. Έτσι ώστε όταν πούμε μέσα το 20 να έχουμε σούπερ ομάδα και μην τολμάει καμία άλλη ομάδα ελληνική να διεκδικεί έστω την ισοπαλία. Αυτό πιστεύω είναι το όραμα του Μελισσανίδη. Να κάνει μια ομάδα ισχυρή, πανίσχυρη για να πάρει τις κούπες από το 20 και μετά. Ζητώ η καρά μας, παιδιά. Κάπου εδώ κλείνω το βίντεο και αυτό. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Φίλοι μου, εγγραφέστε κουδούνι.